Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και ζητάμε πάντοτε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επίπεδα του 2011. Mm-hmm. Και στα επίπεδα του 2011 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν ξεκινάει τις 15 του Οκτώβρη, που είναι 280 ευρώ το χιλιόλιτρο, με τη διαφορά των 50 ευρώ που πήρε την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Εδώ όμως πρέπει να κάνω μία επισήμανση και να πω το εξής. Μην ξεχνάμε ότι πρόπερση, την προπερασμένη περίοδο, ήταν τα διαθέσιμα αυτά για το κοινωνικό επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης 220 εκατομμύρια. Την περσινή χρονιά γίνανε 110 και τη φετινή χρονιά, τη φετινή περίοδο, τη χειμερινή, θα γίνουν 55 τα εκατομμύρια αυτά. Που σημαίνει τι? Ότι εάν παραμείνουν οι δικαιούχοι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι είναι με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια τα περσινά, που θα σας πω ότι φέτος βρίσκονται ακόμα σε πιο δεινή θέση, θα πάρουν τα μισά χρήματα σαν επιδότηση από αυτά που πήραν την πέρσι. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ λίγα. Μάλιστα. Εάν όμως μειωθούν τα εισοδηματικά κριτήρια, αυξηθούν τα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή το ταβάνι κατέβει πιο χαμηλά για να βοηθηθούν περισσότερο τα ασθενέστερα στρώματα, mm-hmm. θα σας πω ότι μπορεί να κρατηθεί στα ίδια επίπεδα τα περσινά που θεωρούμε ότι ήταν μικρή η επιδότηση, αλλά θα πάρουν η μισή. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων έχει κάνει μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και ζητάει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Διότι εδώ θα πρέπει να μειωθεί, είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Με το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κινεί πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Δεν θεωρούμε ότι είναι βάσιμη δικαιολογία ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Η μείωση αυτή την οποία ζητάμε δεν απέχει πολύ από το πετρέλαιο κίνησης, που σημαίνει ότι κανείς δεν θα το χρησιμοποιήσει για πετρέλαιο κίνησης. Έτσι δεν θα στερηθεί το κράτος έσοδα, αντίθετα θα πάρει περισσότερα έσοδα γιατί θα κινηθεί η οικονομία περισσότερο. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτή τη βάση ζητούμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο το είχε συζητήσει και ήταν στην επιθυμία της κυβέρνησης πριν από 2 χρόνια πράγματι να έλθει σε αυτά τα επίπεδα. Ανταπόκριση βλέπετε? Αυτό θα το δούμε σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα, θεωρώ, με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευελπιστούμε ότι θα ενσκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα και θα μπορέσει να αλλάξει τελικά αυτό το οποίο είναι κακό κείμενο για την ελληνική οικονομία και γενικότερα για το εμπόριο και γενικότερα για τους Έλληνες πολίτες, ειδικότερα για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα πούμε ότι κρυώσαν την περσινή χρονιά, έτσι, mm-hmm. γιατί η οικονομική τους κατάσταση είναι σε πιο δεινή θέση, όπως σας είπα, από την περσινή. Και αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή μας κίνηση, και μην πιάσουμε την καλοκαιρινή περίοδο στους τουριστικούς προορισμούς. Θα σας πω ότι η Αθήνα, τα μεγάλα αστικά κέντρα και η Θεσσαλονίκη είχαν λιγότερο κύκλο εργασιών από τον περσινό Αύγουστο, mm-hmm. που αν θέλετε θα σας πω ότι ήταν ένας μήνας μετακινήσεων. Mm-hmm. Παρόλα τα αυτά, οι πωλήσεις ήταν μικρότερες. Mm-hmm. Βλέπετε ότι θα ζεσταθούμε φέτος? Και αν ναι, δεν ξέρω αν είναι νωρίς να αναφέρουμε και κάποια ενδεχόμενη τιμή, μια καταπροσέγγιση τιμή, ας πούμε. Κοιτάξτε, αν με τα περσινά επίπεδα παραμείνει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τελικά και δεν αλλάξει κάτι, mm-hmm. θεωρώ ότι περίπου, από ό,τι το έχω υπολογίσει με τις δηληστηριακές τιμές οι οποίες υπάρχουν σήμερα, που εκεί έχουμε και μια, αν θέλετε, μια αντίθεση, μειώνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, ισχυροποιείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, και όμως τον τελευταίο καιρό έχουμε αυξήσει τον καυσίμων. Αυτό το λέω για τους καταναλωτές, γιατί πράγματι διαμαρτύρονται οι καταναλωτές, γιατί διεθνώς μειώνεται το Brent, το αργό πετρέλαιο, ισχυροποιείται το ευρώ έναντι του δολαρίου και έχουμε αυξημένες τιμές. Βεβαίως θα πούμε ότι το καύσιμο είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Και βέβαια βγαίνει από το Λονδίνο οι τιμές των δηληστηρίων που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι αυτό που λέμε το πλάτς της Μεσογείου. Mm-hmm. Οι τιμές πλάτς που λέμε είναι για τα δηληστήρια τα οποία βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη. Άρα λοιπόν βάσει αυτής της τιμής διαμορφώνεται και η λιανική τιμή. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι μειώνονται διεθνώς οι τιμές του αργού. Όπως επίσης
ισχυροποιείται και το ευρώ εναντί του δολαρίου. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μία μείωση των τιμών και όχι αύξηση. Μάλιστα. Αυτό για τους καταναλωτές, οι οποίοι θέτουν πάντοτε το ερώτημά τους γιατί έχουμε αυξητικές τάσεις τον τελευταίο καιρό. Και πλησιάζοντας, σίγουρα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα, έτσι, σε ένα-δύο μήνες. Με ρωτήσατε προηγούμενα για την τιμή του πετρελαίου, πόσο θα ήταν αν πράγματι στην αυριανή μέρα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Θα σας πω ότι θα βρισκόταν περίπου στα 92 με 95 λεπτά. Μάλιστα. Είναι περίπου κοντά στην περσινή χρονιά με τις τιμές που έκλεισε και με τις τιμές που ξεκίνησε. Μάλιστα. Εμείς όμως ζητάμε ακόμα φθηνότερο πετρέλαιο για να μπορέσει ο Έλληνας καταναλωτής να αντισταθεί. Πράγματι είναι ακριβό. Ας ζητήσουμε και κάτι φθηνότερο, έτσι, επιτέλους. Μάλιστα. Είστε και αντιπρόεδρος Τίγε ΕΒΕ και πριν λίγο αναφερθήκαμε και εμείς εδώ στην εκπομπή μας σε αυτό το καμπανάκι το περιβόητο για χιλιάδες λουκέτα σε μικρές επιχειρήσεις, σχεδόν 13.000. Τι λένε τα στοιχεία της έρευνας που φέρατε στο φως της δημοσιότητας? Κοιτάξτε, τα στοιχεία της έρευνας, τα οποία δυστυχώς βγαίνουν αληθινή, και το λέω δυστυχώς γιατί τις μετρήσεις τις οποίες κάνουμε και όπως τις κάνουμε με τον τρόπο που γίνονται είναι εντελώς εμπεριστατωμένες και ελεγμένες απόλυτα. Δεν έχουν διαψευστεί ποτέ τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου μας, στο οποίο τυχάνει να είμαι και εκτελεστικός αντιπρόεδρος εκεί. Θα σας πω ότι συγκρατημένα αυτά τα νούμερα τα βγάζουμε στη δημοσιότητα. Όσες φορές είχαμε πει ότι θα κλείσουν 13, 15, 18 χιλιάδες επιχειρήσεις, κλείνανε περισσότερο. Στη σημερινή λοιπόν έρευνα του δευτέρου εξαμήνου του 2017, η έρευνα μας έχει δείξει ότι το 38,1% βλέπει κίνδυνο κλεισίματος. Αυτό μετατρέπεται στις επιχειρήσεις, τουλάχιστον σε 16.000 επιχειρήσεις. Μας ρώτησε στην συνέντευξη τύπου που κάναμε για τα αποτελέσματα αυτά κάποιος δημοσιογράφος και μας είπε ότι αυτά τα κλεισίματα έχουν σχέση με το χρέος το οποίο μπορεί μια επιχείρηση να χρωστάει στο δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία και κλείνει. Βεβαίως μπορεί να είναι και αυτό, αλλά σε περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι αυτό και θα σας πω, κύριε Βασιλάκο, γιατί. Κάποιος επιχειρηματίας όταν φτάνει στο σημείο να πληρώσει το 86% ειδικό φόρο, ένφια, φόρο εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές και φτάνει στο 86% και δεν χρωστάει ούτε στο δημόσιο αλλά ούτε και στα ασφαλιστικά ταμεία, αξίζει τον κόπο να επιχειρεί? Άρα λοιπόν έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες επιχειρηματιών οι οποίοι δεν αξίζει τον κόπο για το αποτέλεσμα το οποίο αυτό βλέπουν στο τέλος της χρονιάς τους και τους φόρους που πληρώνουν να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αυξάνεται η ανεργία και από την άλλη πλευρά το κράτος χάνει έσοδα. Χάνει έσοδα φορολογικά και χάνει έσοδα και ασφαλιστικά. Γι' αυτό έχουμε τονίσει και έχουμε πει ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η υπερφορολόγηση και μετά έρχεται η υπερχρέωση. Και βεβαίως πρέπει να δοθεί και ρευστότητα γιατί έχουν κολλήσει οι επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να δοθεί ρευστότητα έχουμε συζητήσει για μια συνεταιριστική τράπεζα να χρηματοδοτήσει κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες θα πάρουν μια ανάσα για να μπορέσουν να κρατηθούν, για να μην αυξηθεί η ανεργία, για να μπορέσει το κράτος να παίρνει τα έσοδά του και πέραν τούτου θα πρέπει να υπάρξουν και επενδύσεις μετά από αυτό και κάτω από ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Για αυτή την περιβόητη και ταλαιπωρημένη μικρομεσαία επιχείρηση βλέπετε να γίνεται κάτι? Γιατί οι πολυεθνικές πολλαπλασιάζονται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο και τελικά τι μένει? Από το αποτέλεσμα αυτό το οποίο δείχνει ότι είμαστε αυτή τη στιγμή ισορροπημένοι όσο αφορά το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα σας πω πράγματι. Όσες έχουν κλείσει έχουν ανοίξει. Η έρευνα έχει δείξει ότι το 38,1% δεν είναι σίγουροι ότι θα λειτουργήσουν. Μάλιστα. Οι επιχειρήσεις λοιπόν αυτές στους χρόνους αυτούς της ύφεσης άντεξε. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Και θα σας πω ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή η οποία κρατάει τα έσοδα του κράτους, είτε φορολογικά αυτά είναι είτε ασφαλιστικά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Πρέπει να το καταλάβει και η γενική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να είναι φιλικότερη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περισσότερο φιλική όσο αφορά, και δεν μιλάω φιλική, αντικειμενική, και όχι να λειτουργούμε υποκειμενικά στους ελέγχους. Να λειτουργούμε αντικειμενικά, να βλέπουμε μπροστά μας ότι αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία
προσπαθεί να επιβιώσει, είναι αυτή η οποία έχει αυτή τη φοροδοτική ικανότητα να δίνει έσοδα στο κράτος και έτσι να λειτουργεί αυτό το οποίο λέγεται κράτος αφενός, αφετέρου να μην στέλνει κόσμο στην ανεργία για να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κράτους, και θα πρέπει λοιπόν να την ελέγχουμε όταν την ελέγχουμε, είτε από πλευράς φορολογικής είτε από ασφαλιστικής, να την ελέγχουμε αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά. Άρα λοιπόν πρέπει το κράτος και η γενική κυβέρνηση να είναι φιλικότερη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε το τι θα γίνει, δεν θα μπορώ να σας πω αν πράγματι θα επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις και αν θα βγούμε. Εγώ θέλω να διαψευστούμε και να βγούμε αναλυθείς για το δεύτερο εξάμηνο και να μην μπουν λουκέτα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως, όπως σας είπα, το κράτος να είναι φιλικότερο και από τη μια πλευρά, και από την άλλη να μειωθεί αυτή η υπερφορολόγηση για να μπορέσει να απομειωθεί και το ιδιωτικό χρέος, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς το δημόσιο, είτε προς τις τράπεζες. Mm-hmm. Γιατί σκέφτηκα όταν είπατε ότι ναι, άντεξαν κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα είναι τι σημαίνει αντέχω πια. Έχω και 50.000 ευρώ χρέη, χρωστάω και στα ταμεία, χρωστάω και στην εφορία, αλλά έχω ανοιχτό και το μαγαζί. Έχουν μπει σε ρυθμίσεις, έχουν μπει σε 120 δόσεις, το προσπαθούν, το παλεύουν. Το παλεύουν, mm-hmm. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Πολύ θετικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Τα μεγάλα κανόνια πέσαν από μεγάλες εταιρείες, mm-hmm. τα οποία ήταν 38. Και για να μην γελιόμαστε, κάποιοι ήταν και σκόπιμα, έτσι, ήταν και στοχευμένα. Αν το θέλετε... Εντάξει, περνάει από το μυαλό πολλών. Σε πολλές περιπτώσεις, ό,τι είναι. Είχαμε αυτή το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Κύριε Σμάτογλου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Γεια σας.